Πάμε εμείς αμέσως στο Ισραήλ. Πάμε εκεί. Είναι ο Γαβριλό Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Κουριών. Να πούμε ότι το φιλοξενήσαμε και εδώ στον Άστρα. Διδάσκει ιστορία πολιτικών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Πάντιο και στο Πανεπιστήμιο Μπεν Κουριών. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Χαρίτο. Καλό απόγευμα από την Ιερουσαλήμ. Έχω βέβαια λίγη επιστροφή, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό το θα θέμα. Το ξεπεράσουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι, ακούγοντας το ρεπορτάζ από το Euronews, η δυσκολία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πότε και πώς θα επικυρωθεί η συμφωνία από την Ισραηλινή πλευρά. Υπάρχει μία διχογνωμία, εάν αρκεί η έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και εάν αρκεί μόνο η κατάθεσή του στην Κνέσετ, η άλλη άποψη είναι ότι θα πρέπει να ψηφιστεί η συμφωνία αυτή από την Κνέσετ για να αποτελέσει νόμο του κράτους. Πριν από 3 λεπτά, πριν να μιλήσουμε, η Υπουργός Εσωτερικών, η Αγέλε Τσακέτ, η οποία ανήκει στη δεξιά, δήλωσε ότι αν δεν ψηφιστεί η συμφωνία από την Κνέσετ, εκείνη θα καταψηφίσει την συμφωνία αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και υπάρχει η διχογνωμία που έτσι κι αλλιώς είχε αναπτυχθεί εδώ και 2 εβδομάδες από μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκφράζουν την δεξιά και οι οποίες έχουν δηλώσει ότι θα προσφύγουν στο ανώτατο το δικαστήριο κατά της συμφωνίας αυτής, επειδή θεωρούν ότι εμπίπτει η περίπτωση της συμφωνίας αυτής σε παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ισραήλ υπέρ του Λιβάνου, και υπάρχει ο θεμελιώδης ο νόμος που ορίζει ότι αυτού του είδους οι συμφωνίες θα πρέπει να υποβληθούν σε δημοψήφισμα αφού έχουν συγκεντρώσει αυξημένη πλειοψηφία από την Κνέσετ. Από το Λίβανο όμως είναι το πιο ενδιαφέρον, που συνήθως έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Σε αυτή την περίπτωση η ομοφωνία υπάρχει, που σημαίνει ότι μέχρι τις 31 του μηνός που τελειώνει η θητεία του Προέδρου ΑΟΥΝ, πιστεύουμε, εκτιμώ, ότι θα επικυρωθεί η συμφωνία αυτή από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Ναι. Θυμίζω όμως ότι στη 1 Νοεμβρίου είναι οι βουλευτικές εκλογές εδώ στο Ισραήλ και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η σύνθεση της νέας Βουλής, ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση, από ποιους θα αποτελείται. Οπότε με την ψυχή στο στόμα κυριολεκτικά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν τελικά αυτή η συμφωνία θα επικυρωθεί από την Ισραηλινή πλευρά. Βέβαια ισχύει το κανόνας ότι εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, θεωρώ ότι θα βρεθεί ο τρόπος εν τέλει να επικυρωθεί η συμφωνία αυτή και από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάου έχει ήδη εκφράσει την άποψη ότι η κυβέρνηση του Λαπίδ έχει πουλήσει τα συμφέροντα της χώρας. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα από το Λικούντ, δηλαδή από τον Νετανιάου και από τα υπόλοιπα κόμματα που είναι στην παράταξη του Νετανιάου. Εάν και εφόσον επικυρωθεί, τι μπορεί να σημαίνει αυτό τοπικά, περιφερειακά, διεθνώς ή και για την Κύπρο εδώ, αφού το... Είναι μια συμφωνία η οποία δεν έχει ξαναγίνει όμοια της. Μιλάμε για 2 χώρες που δεν αναγνωρίζει μία την άλλη, που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Και αυτό δημιουργεί, θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει ένα δυσάρεστο προηγούμενο για οντότητες στην περιοχή που δεν αναγνωρίζονται και που έχουν θεωρήσει ότι έχουν μια δική τους ΑΟΖ. Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το προηγούμενο με την έννοια ότι οι 2 χώρες αυτές που δεν αναγνωρίζουν μία την άλλη, ούτε αναγνωρίζουν και μετά από την υπογραφή της συμφωνίας, έχουν συμφωνήσει ένα status quo που το έχουν περιβάλλει με διαμεσολάβηση από το εξωτερικό, για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία θα πρέπει οπωσδήποτε πλέον Ισραήλ και Λίβανος να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Σε διαφορετική περίπτωση
αυτό το προηγούμενο που είναι πρωτότυπο, είναι βέβαια υπέρ της ενεργειακής συνεργασίας και ανάπτυξης στην περιοχή, δημιουργεί όμως ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε για κάθε περίπτωση με ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, να μείνουμε μέσα εδώ, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε χρόνο και καιρό να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρίτο. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ.